σου περιγράφω θα θέλα να σου εδώ. Δεν μπορώ στιγμή μακριά σου, σε καλό να πω ένα γεια σου, θα θέλα να σου εδώ. Το σήμα σου έρχεται ξανά με σου μυαλού. Θα θέλα να σου να δω. Θέλω το όνειρό μας να ζήσω, σπίτι και γραφείο να αφήσω. Θα θέλα να σου να δω. Το σήμα σου έρχεται ξανά με σου μυαλού μου τα στενά. Κι η μπαταρία δεν διαρκεί. Μα τι με νοιάζουν όλα αυτά, στα δυο σου μάτια. Και εμείς αγαπάμε, βέβαια. Τι έγινε με τα αδελφάκια σου, εσύ. Πώς τα λένε καταρχάς. Ναι, είναι δύο μικρά, ο Αντρέας και ο Γιώργος. Λοιπόν. Τους θέλω φιλιά στο σπίτι. Χρόνια πολλά να πεις, παιδί μου, θα πει γιορτή. Ναι, πες, χρόνια πολλά. Πόσο χρόνο είναι. Πόσο χρόνο είναι, 7 και 9. Και εγώ άλλο ένα αδερφό πιο μεγάλο που σπουδάζει 19 χρόνια. Εντάξει, αυτός όμως δεν συντρέπεται. Αντρέα. Όχι ντρέπεται, είναι μικρά και έχω 1,5 μήνα και ένα ακόμα. Ναι. Ξέρεις, μου μιλάνε στο τηλέφωνο και είναι ναι, δεν μου φαίνεται τίποτε άλλο. Και θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, να τους φέρεις εδώ να τους δούμε την επόμενη φορά. Τι, εγώ δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, τι έγινε κάτι. Είναι οικογενειακό το θέμα. Δεν παρακολουθείς τα βίντεο, Νίκο μου. Όχι. Συγγνώμη. Για πες μας, πώς φάνηκε ο Λουίς. Λοιπόν. Έχουμε πει ότι ο Λουίς είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Σήμερα όμως κάτι μου έφταιγε. Μου έφταιγε το τραγούδι, μου έφταιγε το ντύσιμό σου, μου έφταιγε ότι. Γιατί σε βγάλανε χωρίς μπαλέτο, χωρίς τα παιδιά που βγαίνει μαζί συνήθως. Δεν ξέρω. Κάτι μου έφταιγε. Δεν ξέρω, δεν το έχω προσδιορίσει ακόμα. Θα το προσδιορίσω. Ότι είσαι πολύ καλός τραγουδιστής, μην τα λέμε κάθε φορά. Ότι είσαι ένα παιδί που σ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική και είσαι πολύ πάνω σε αυτό, είναι αυτό. Σήμερα όμως κάτι μου φταίει. Ίσως δεν σου πάει πολύ το τραγούδι, ίσως το ντύσιμο το βρίσκω πολύ εξεζητημένο. Ίσως που έμεινα στάσιμος εδώ. Ίσως. Διότι εμένα μου είπανε να μείνω εδώ. Ναι. Εγώ ήθελα να είσαι μια παρέα όλοι μαζί για το. Κι εγώ. Ναι, κι έτσι, εγώ. Ωραία. Ποιος το είπε αυτό, Λουί. Ποιος μου το είπε αυτό. Να μείνεις εδώ, σου πάνε. Ήταν για κάποιο πλάνο που έπρεπε να γίνουν πίσω. Δεν σε ακούω. Ήταν για κάποια πλάνο. Δεν σε ακούω, αγόρι μου. Έπρεπε. Ναι. Έπρεπε να γίνουν κάποια πλάνα πίσω. Ναι. Και έπρεπε να μείνω στάσιμος εδώ, χωρίς να. Πάμε στο Γιώργο, παιδί. George. Hello. Σκέφτομαι. Ο Λουίς. Κοίτα, αυτό που λέει ο Νίκος, ότι αγαπάει αυτό που κάνει πάρα πολύ και το εισπράχνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνει κάθε εβδομάδα και κάνει τεράστια προσπάθεια και μπαίνει πολύ μέσα σε αυτό που κάνει. Νομίζω σήμερα, Νίκο, αυτό που σε ενόχλησε ήταν μια υπερβολή. Σαν να προσπαθεί πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται. Συνέχεια να καταλάβουμε ότι κοίτα, παιδιά, είμαι εδώ και κοίτα πόσο καλός είμαι. Χωρίς να χρειάζεται τόσο πολύ.
πρέπει να έχουμε λίγο μέτρο. Όσο να είμαστε show και super και όλα αυτά, χρειάζεται μία να συγκρατηθείς σε κάποιες στιγμές. Αυτό που βλέπω πάντα μ' αρέσει, γιατί μ' αρέσει κάποιος που αγαπάει αυτό που κάνει τόσο πολύ. Και φωνητικά, σε τη φωνή σήμερα δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Ήτανε και αυτό. Νομίζω αυτά τα δύο πράγματα δεν μας βοηθήσανε σήμερα. Ευχαριστώ. Γιώργο. Λόι μου, θέλω πολλά πράγματα να σου πω. Τώρα θα σου πω μερικά και μερικά θα σου πω και μετά. Μου φάνηκες λίγος. Οφείλω να σου το πω αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσο πολύ σε πάω. Σε περιμένω για άλλα πράγματα. Σίγουρα διάλεξες ένα τραγούδι το οποίο δεν σε κολακεύει. Ώρες-ώρες νόμιζα ότι ήμουν στη Eurovision Junior. Δηλαδή ήμουν λίγο... και εσύ το ίδιο. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω τουλάχιστον η ομάδα σου να πήρε καμιά χορηγία από την τηλεφωνία. Με τον μόνο τρόπο που μπορώ να σκεφτώ ότι επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εκτός αν υπάρχει ένα σχέδιο του τύπου πρέπει να φάμε κάποιον από την Καγκάκη. Που διαφωνώ πλήρως αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Επίσης, είσαι πάρα πολύ καλός. Θες να το έχω εγώ το σχέδιο. Είσαι πάρα πολύ καλός να επιλέγεις πράγματα για την ηλικία σου και για τη γενιά σου που να τα παίρνεις μπροστά. Όχι να τους παίρνεις πίσω. Οι 16χρονοι που σε παρακολουθούν θέλουν να τους δείξεις ένα βήμα μπροστά. Συμφωνώ. Τους κάνεις πράγματα που βλέπουν στα κανάλια τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει. Ναι. Κατέρινα. Ναι. Λοιπόν, δύσκολο. Τι να σου πω, Βελούι μου. Συμφωνώ. Σήμερα δεν ήταν η καλύτερη σου φορά. Το τραγούδι θα πρέπει λίγο, αν και δεν θέλω να ακουστεί απολογητικό, είναι λίγο δύσκολο να τα ελληνικά τραγούδια για το Λόι, δηλαδή υπάρχουν πιο πολλά που να ταιριάζουν τα οποία να είναι ξένα, εκτός από τις μπαλάντες τις οποίες θέλει να πει. Και νομίζω ότι πλέον αυτό όλο είναι η μετουσίαση του παραπόνου του, διότι είναι το παράπονο του, είναι η αντίδραση του, η επανάστασή του. Δεν θα το πω και πάρα πολύ καλά, επιτέλους δώστε μια μπαλάντα, σωστά. Ναι. Του δώσαμε όμως. Τι. Ναι, την επόμενη φορά θα πεις μπαλάντα. Μπορείς να ηρεμήσεις, δεν πρέπει να σου το πω από πριν. Τι, θες να πεις μπαλάντα? Ναι, έχει παγώνεται από το, όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωραία, έτσι. Πρόσεξε ποια μπαλάντα θα πεις, γιατί υπάρχουν πολλών εδώ. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη σου φορά. Και μπορώ να πω, αν και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι και απόλυτα ορθό αυτό το οποίο κάνω και λέω. Αυτή τη φορά σας είπα ότι δεν θα εμπλακώ καθόλου στον ντυσιμό σας, γιατί υπήρξε μια διένεξη την προηγούμενη φορά. Και να το συζητήσετε μόνοι σας, θεωρώ αδιανόητο αυτό το οποίο βλέπω. Δηλαδή, το μόνο που συζητήσαμε μαζί ήταν το extension. Okay, το βρίσκω χαριτωμένο για την ηλικία σου. Ωραία. Αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι σε κολακεύει όλο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχασες από αυτό. Θα το συζητήσουμε μαζί άλλη φορά. Εντάξει, παιδιά, ο Λούις είναι ένας... Είναι κομμάτι όμως της δικής σου ευθύνης αυτό. Ναι, αλλά λέω ότι επειδή παρεμβαίνω συνέχεια σε αυτό και κρίνω με αρνητικά, αποφάσισα για μια φορά να τους αφήσω. Ναι, εντάξει, απλώς μοιράζομαι μαζί σας το θέμα. Γιατί η συζήτηση γίνεται για να γίνεται. Ο Λούις είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, το είπα. Έχει τα στοιχεία. Σταρ θα γίνει, σταρ είναι. Θα πούμε ένα πιέροχο τραγούδι την άλλη φορά. Εντάξει, θα γίνει. Έχει τα στοιχεία να γίνει μεγάλο στάρ. Θα γίνει. Okay. Δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχία σε αυτό. Έχει δουλειά ακόμα. Οκ. Okay. Γιατί το συζητάμε, ξέρεις. Έχει δουλειά ακόμα.